Κύριε Πουλικό, για ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα συνέβησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το αν θεωρείται θετική εξέλιξη αυτή την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας. Καταρχάς, να πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνει μια προσπάθεια να ενημερώσει τον ελληνικό λαό και μάλιστα βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την προσπάθεια των υπόλοιπων κομμάτων να καλλιεργήσουν έναν εφησυχασμό. Γιατί η κλιμάκωση που υπάρχει και η προκλητικότητα. Μάλλον η προκλητικότητα και η κλιμάκωση της προκλητικότητας στο τελευταίο διάστημα εντείνεται με μια σειρά τρόπους, δεν είναι μόνο και στην ΑΟΣ και με μια σειρά ασκήσεις και παραβιάσεις κτλ. Τα γνωρίζουμε. Νομίζουμε ότι αυτό που αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά, είδαμε και δηλώσεις από τον Αμερικανικό παράγοντα που στην ουσία κρατάει ίσες αποστάσεις, αλλά και τώρα να μην τρελαθούμε ότι είχαμε καμία, δεν ξέρω τώρα πώς θα εξηγείτε εσείς τα πράγματα. Αλλά ο λαός λέει μια φράση, της έκανε τη μούρη κρέας τώρα. Τώρα μην τρελαθούμε ότι έκανε, πήρε καμιά επαναστατική, επιθετική ενέργεια, τίποτα. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι... Δεν έχει καμία θετική εξέλιξη αυτή η σημερινή ημέρα. Δεν θα έχει καμία... Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με γνώμονα συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, με αγνώμονα αυτά τα συμφέροντα παρεμβαίνει και η Αμερική, και αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όχι μόνο δεν μπορούν να υπερασπιστούν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά ίσα ίσα είναι αυτό που λέμε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν όλα τα προβλήματα και αξιοποιούν και την Τουρκία και την αντιπαράθεση με την Τουρκία. Και είχε πει και ο Γενικός Γραμματέας κάποια στιγμή ότι αυτό το στην κόντρα του, στην αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή την τελευταία διάσταση που παρακολουθούμε με την Τουρκία, τι συμβαίνει, χρησιμοποιείται η Ελλάδα και θα βρεθούμε μπροστά είτε στην προσπάθεια να την κρατήσουν στο στρατόπεδο από εδώ να έχουμε καμία συνδιαχείριση, γιατί αυτό καλλιεργείται στο παρασκήνιο, ή καμία διχοτόμηση, ή στην προσπάθεια να ασκήσουν περαιτέρω πιέσεις στην Τουρκία για να μην την χάσουν από την συμμαχία, να μας εμπλέξουν εμάς σε άλλου είδους αντιπαραθέσεις. Εμείς καλούμε το λαό σε επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. Μάλιστα. Πώς τον κύριο Πουλικογέννη, σας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι. Δεν είναι να ενδιαφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κοινά. Κατά την άποψή σας, αν έχει σημασία για την Ελλάδα, ποιος θα είναι. Θα σας πω, κατάλαβα τώρα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Θα σας πω, κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε. Για το ΚΙΝΑΛ, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έχουν κάθε λόγο να εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενδιαφέρονται για τα όργανα κτλ. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τους επιχειρηματικούς όμιλους, για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους μονοπωλιακούς όμιλους. Τα κόμματα αυτά αυτούς εκπροσωπούν στην κοινωνία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι τμήμα του ελληνικού λαού, κομμάτι σάρκα από τη σάρκα του. Και όλος ο ελληνικός λαός, σας διαβεβαιώ, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτό δεν θα παίξει κανένα ρόλο στα προγράμματα που ήδη έχουν ψηφιστεί και στο τρίτο μνημόνιο και στα ανεπίσημα τα τέταρτα και τα πέμπτα μέχρι το 2060, για το ότι είναι αποφασισμένες οι κομμένες συντάξεις του, οι συλλογικές συμβάσεις διαλυμένες, τα δικαιώματά του, να σας πω, διαλυμένα. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Με προκαλείτε, θα αλλάξει. Και τα υπερπλεονάσματα που έφερε και τα πλεονάσματα μέχρι το 2060, εφόσον βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα, βγαίνουν από το ξεζούμισμα του ελληνικού λαού, να ολοκληρώσετε, να σα προκαλέσω. Θέλω κι άλλο. Λοιπόν, το ξεζούμισμα του ελληνικού λαού, λοιπόν, τα πλεονάσματα αυτά και τα υπερπλεονάσματα μέχρι το 2060, οι ιδιωτικοποίησεις και το μεγαλύτερο κόστος που πληρώνει για την παιδεία και την υγεία. Τώρα, καταλάβατε, σας λέω αυτό. Συμφωνούμε με τα υπερπλεονάσματα. Στραγγαλίζεται η ελληνική οικονομία. Ξεζουμίζεται ο ελληνικός λαός, όχι η ελληνική κοινωνία ολόκληρη. Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι. Κύριε Πουλικόγεννη, βιομηχανή φοροαπαλλαγές του στάδιο. Γιατί δεν σας ακούει ο λαός, γιατί δεν σας ακολουθεί ο λαός. Ορίστε. Γιατί δεν σας ακολουθεί ο λαός. Δεν μας ακολουθεί ο λαός. Ναι. Γιατί δεν είστε το κυρίαρχο κόμμα στην Ελλάδα. Εφόσον στηρίζει, είστε κομμάτι από το λαό και είστε όντως κομμάτι του λαού, όλα τα κόμματα. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα είναι κομμάτι από τη σάρκα του ελληνικού λαού. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν τα κόμματα. Θα σας πω. Γιατί δεν ακούει εσάς ο ελληνικός λαός και ακούει τα περισσότερα κόμματα. Καταρχάς, θα συμφωνήσουμε ότι οι θέσεις κρίνονται όχι με τις ψήφους που παίρνει ο καθένας, τα ποσοστά. Γιατί μπορώ να σας ανατρέξω στο παρελθόν ποσοστά 48 που τελικά κατέληξαν σε καταστροφές. Και το έχει και ο ίδιος ο ελληνικός λαός το λέει. Άρα αυτό από μόνο του δεν κρίνει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι το πιο σημαντικό, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το μόνο κόμμα το οποίο αμφισβητεί την ίδια την εξουσία, όχι το πολιτικό προσωπικό,
Να την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, την εξουσία. Η εξουσία είναι ποιος έχει τα κλειδιά της οικονομίας. Και καλεί το λαό σε ένα επαναστατικό άλμα. Αυτό είναι δύσκολο. Πολλοί κόσμος να έχετε υπόψη σας σε επιμέρους ζητήματα, και το νομίζω το ξέρετε και το βλέπετε καθημερινά, σε κινητοποιήσεις καθημερινές για μια σειρά ζητήματα, συσπυρώνεται γύρω από το ΚΚΕ πολύ περισσότερο από το εκλογικό του ποσοστό. Στον καθημερινό αγώνα. Γιατί φεύγετε, μου λέτε όμως. Γιατί δεν τους πείθετε να κάνουν την επανάσταση που θέλετε. Θα σας πω. Δεν είναι κάτι απλό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται μέσα στα χρόνια. Όμως δεν κρίνεται και αυτό, έτσι, η επανάσταση. Ούτε η άλλη εξουσία. Έτσι, στις 8 Ιουλίου. Κάνω ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Ναι. Να σας πω λοιπόν το εξής. Στις 8 Ιουλίου, γιατί εκείνο το διακύβευμα. Και αυτό που λέτε εκεί πρέπει να απαντηθεί. Γιατί 7 Ιουλίου θα έχουμε εκλογές, αλλά 8 Ιουλίου θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Έτσι, το βλέπουμε όλοι αυτό. Κρίνεται το ποιος καθημερινά θα αντιπολιτεύεται, στην ουσία όμως, και δεν μπορεί να αντιπολιτευτεί κάποιος ο οποίος ψήφιζε αυτά τα μέτρα ή παρεμφερεί μέτρα μέχρι χθες, ο οποίος στρατηγικά συμφωνεί και αδιαφωνεί, δηλαδή συμφωνούν τα κόμματα τα υπόλοιπα στο φαγητό, στη γαρνιτούρα, στη σως, έχουν διαφωνίες. Εμείς προτείνουμε άλλο γεύμα, άλλο δρόμο. Βεβαίως, με γνώμονα αυτό που λέμε το κίνητρο της οικονομίας να μην είναι το κέρδος αλλά οι ανάγκες του λαού, με γνώμονα αυτό οργανώνουμε και την πάλη του λαού. Δηλαδή, τι μισθούς πρέπει να έχουμε, όχι με βάση το τι συμφέρει ένα μονοπωλιακό όμιλο που θέλει τσάμπα εργάτες να τους ξεζουμίζει, με τσάμπα ασφαλιστικές εισφορές που προετοιμάζεται από τα υπόλοιπα κόμματα διαβάζοντας τα προγράμματά τους και κατ' εντολή του ΣΕΒ που τα παραγγέλνουν.